κόσμο για να μπορέσουμε να λειτουργήσει σωστά. Ιδιαίτερα εδώ έχουμε ένα τμήμα το οποίο θα απασχολήσει κατά καιρούς και με ατυχήματα που έχουμε στο παρελθόν και με υποθέσεις ασθενών. Ήταν αρκετούς μήνες νοσηλευόμενοι, χωρίς να υπάρχει κάποια διέξοδο που θα πάνε μετά. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει πραγματικά στα τμήματα του ή σαν αποθήκη ψυχών όπω είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και το λέγεται ότι σίγουρα η ομορφιά είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται με όμορφου τύπου και όμορφο περιβάλλον. Ωστόσο, η εικόνα τη κοινωνική δεν θα πρέπει να ξαναγίνει όπω ήταν το προηγούμενο διάστημα με τα ράτσα, με μικρά περιστατικά, ελαφρά και βαριά, άντρε και γυναίκε στον ίδιο χώρο, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο θέμα τη υγεία και έχει να κάνει και αν θέλετε και με το εργατικό κομμάτι. Το οποίο είναι ένα σημαντικό στοιχείο των νοσοκομείων σαν να το πάθουν. Γιατί όλε και αυτέ οι αφήσει δεν αφορούν μόνο την ελληνική σφαίρα, αλλά έχουν και οργανικό υπόβαθρο κάποιε από αυτέ. Επιπλέον θέλω να μεταφέρω τι αναγνωρίσει των συναδέλφων από το Κέντρο Ψυχική Υγεία Παγκρατίου, το οποίο πρόσφατα ενισχύθηκε με μια υπουργική υπέδωση θεάτρο. Μιλάμε για ένα κέντρο το οποίο απασχολεί αρκετού συναδέλφου και απευθύνεται περίπου σε 500.000 πληθυσμό. Δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι και δεν έχει μόνο του αγωγού ψυχιατρικού ασθενεί, έχει και του ασθενεί ειδικέ ανάγκε και έχουν και ζητήματα από την ειδική σφαίρα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δείτε το επόμενο διάστημα για την ενίσχυση, καθώ η διευθύντρια του κέντρου ψυχιατρική υγεία αποχώρησε τη σύμβαση. Υπάρχει μόνο ένα υπουργικό που, όπω καταλαβαίνετε, μια σύμβαση δεν έχει με την ειδική και θα πρέπει όλο αυτό ο πληθυσμό να έχει πραγματικά αποκούμπει ένα κέντρο στο οποίο χρειάζεται να υπάρχει και μακροχρόνια σχέση γιατρού ασθενή, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα τη ψυχική υγεία. Και ιδιαίτερα σε μια περίοδο που έχουμε πολύ αυξημένο το περιστατικό, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, νομίζω ότι θα έχετε καταγράψει και εσεί από τι υπηρεσίε, σε ένα χώρο που πραγματικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και οι συνάδελφοι αδυναμούν ακόμα και τι απλέ ιδεογραφήσει των θεραπείων να τα απεξέλθουν. Αυτά από την πλευρά μας. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να αναλάβετε υπόψη μας. Θα συνεχίσουμε να τα διεκδικούμε σαν σωματείο μαζί με τους συναδέλφους, γιατί αφορά αποκλειστικά τους ασθενείς μας, αλλά και εμάς σαν υγειονομικούς, για το πώς θα λειτουργούν και το τμήμα της ψυχιατρικής, αλλά και το κέντρο ψυχικής υγείας. Έχουμε κανονίσει καινούργιες θέσεις που θα γίνει κατανομή μέσα σε επόμενες 10-15 μέρες να υπάρχει μόνη κέντρο ψυχίατρο, θα γίνει άμεσα η εκτίμηση. Έχει πέντε σενάρι. Προλάβαμε την υπουργική για να καλύψουμε το κενό. Έχει δίκιο ο κ. Φερεντίνος. Υπήρξε πρόβλημα, αντιμετωπίστηκε και θα λυθεί με την πρόσληψη του μνημονίου. Και θα κρατήσουμε και την υπουργική. Έτσι, δεν είναι απλά τρεις οι θέσεις που δικαιολογεί το οργανόγραμμα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και μια αναδιοργάνωση με την έννοια ότι υπάρχει τεράστιο σώμα δουλειά και υπάρχει και πολύ δίκιο το πόλεμο ψυχιατρικό. Αλλά στην πάλι μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες και είναι και μια περιοχή που είναι αρκετά πυκνοκατοικημένη. Και βλέπετε και κάθε τόσο ότι ξεσπούν ζητήματα με θέματα ψυχικής υγείας που απασχολούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και εμάς που αναγκαζόμαστε να νοσηλεύσουμε και τους ασθενείς. Δύο πράγματα θέλω να πω πάνω σε αυτό. Αφενός ότι το ζήτημα της ενίσχυσης σε προσωπικό είναι προτεραιότητα. Έχουμε κάνει κάποιες προσλήψεις, μία εκ των οποίων είναι αφήνει ο διοικητής και ειδικότερα για το κέντρο θα το δούμε τι μπορούμε περισσότερο να κάνουμε.